Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε μία μεγαλειώδη τελετή στο Αβαίο του Westminster στο Λονδίνο, ο Κάρολος ο Τρίτος στέφθηκε βασιλιάς το Σάββατο 6 Πέμπτου και ανακηρύχθηκε επίσημα ο 400ος μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Κάρολος διαδέχθηκε τη μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ μετά το θάνατό της τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρπουρη υποσχέθηκε αφοσίωση στον Κάρολο. Ακολούθησε ο διάδοχος του πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, δηλώνοντας πίστη στο βασιλιά. Η Καμίλα, σύζυγος του Καρόλου του Τρίτου, στέφθηκε βασίλισσα στο Αβαίο του Westminster λίγο μετά τη στέψη του μονάρχη. Στην διάρκεια της τελετής ακούστηκαν βυζαντινοί και ορθόδοξοι ύμνοι. Συγκεκριμένα ακούστηκε ο Ψαλμός 71 του Δαβίδ ως φόρος τιμής στην ελληνική καταγωγή του πατέρα του νέου βασιλιά, πρίγκιπα Φιλίππου. Η πρώτη ενότητα της τελετής ήταν η αναγνώριση. Ο σεβασμιότατος Justin Welby παρουσίασε τον νέο μονάρχη στο εκκλησίασμα ως τον αδιαφυσβήτητο βασιλιά και ζήτησε δήλωση αφοσίωσης. «Ο Θεός σώζει τον βασιλιά», απάντησε το εκκλησίασμα. Η διαδικασία έγινε 4 φορές για κάθε μία πλευρά του ναού. Στη δεύτερη ενότητα, τον όρκο, ο Κάρολος παρέμεινε κοντά στο θρόνο και ακούμπησε το χέρι του στη βίβλο, όπου ορκίστηκε ότι θα κυβερνά με βάση τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας, αλλά και ότι θα υπερασπίζεται τη θρησκεία της Προτεσταντικής Μεταρρύθμισης και της Εκκλησίας της Αγγλίας. Η τρίτη ενότητα της τελετής περιλαμβάνει το χρήσμα που παρέλαβε ο αρχιεπίσκοπος Justin Welby από τον Αγγλικανό Αρχιεπίσκοπο της Ιερουσαλήμ. Το μύρο που χρησιμοποιείται καθαγιάστηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλος στις 3 Μαρτίου, ενώ το λάδι για το μύρο προέρχεται από δέντρα του όρους των Ελαιών. Ο βασιλιάς Κάρολος έβγαλε το χιτόνι και κάθισε στην καρέκλα της στέψης όπου έβαλε το Άγιο Μύρο. Η στιγμή δεν καταγράφηκε από τις κάμερες, ενώ έγινε σε χώρο πίσω από το παραβάν. Στη συνέχεια, το βασιλικό ζεύγος έγινε δεκτό από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας. Μετέβησαν στους κήπους του παλατιού, όπου στρατιωτικά αιγήματα απίφθηναν χαιρετισμό. Κατόπιν χαιρέτησαν το συγκεντρωμένο πλήθος από τον μπαλκόνι και παρακολούθησαν εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις. «Θα είμαι και πάλι πρωθυπουργός με τη δική σας ισχυρή εντολή της 21ης Μαΐου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Πάτρα. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η φετινή άνοιξη φέρνει και τη νέα νίκη, τη νέα τετραετία της αυτοδύναμης Ελλάδας και της αυτοδύναμης νέας δημοκρατίας. «Ελάτε να βάλουμε μαζί το στίχημα ότι θα είναι γαλάζια και η Αχαΐα», συνέχισε. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα ποτάμι που ενώνεται και θα πει όχι δεύτερη φορά στη συφορά και θα δώσει δεύτερη εντολή στην προκοπή. «Θα είμαι και πάλι ο πρωθυπουργός με τη δικιά σας ισχυρή εντολή την 21η Μαΐου. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την καταπληκτική νεολαία μας, τις Ονεδίνησες και τους Ονεδίτες, και καλή επιτυχία στις φοιτητικές εκλογές. Άλλη πρωτοπόρα θα είναι η ΔΑΠ, γιατί πάντα δείχνει τον δρόμο μπροστά, τον δρόμο της προόδου, της προκοπής, της ευημερίας. Φίλες και φίλοι, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί συνυποψήφοι, βρισκόμαστε και πάλι μαζί, ύστερα από λίγο καιρό. Στο μεταξύ όμως βλέπω ότι το πλήθος μεγάλωσε και ο Παλμός δυνάμωσε. Ώστε η παρουσία σας σήμερα να μετατρέπει την αισιοδοξία μου σε σιγουριά. Ναι, την 21η Μαΐου η φετινή άνοιξη φέρνει και τη νέα νίκη. Τη νέα τετραετία της αυτοδύναμης Ελλάδας και της αυτοδύναμης νέας δημοκρατίας. Να απευθυνθώ λοιπόν με αφορμή αυτό το σύνθημα σε όλους τους πατρινούς και τις πατρινές, ελάτε να βάλουμε μαζί το μεγάλο στίχημα να είναι αυτή τη φορά γαλάζια και η Αχαΐα. Γιατί κάποτε
Κάποτε οι αριθμοί του παρελθόντος έλεγαν πως Πάτρα και Αχαΐα ήταν τα προπύργια άλλων δυνάμεων. Όμως η ορμή του παρόντος και η ελπίδα του μέλλοντος αλλάζουν και τα πράγματα, το βλέπω παντού. Και όσα έγιναν σε 4 χρόνια έσβησαν παλιές διαφορές και σφυριλάτησαν ένα πλατή ρεύμα προόδου, ένα ποτάμι το οποίο ενώνεται ξανά για να πει όχι σε μία δεύτερη φορά στη συμφορά και να δώσει δεύτερη εντολή στην προκοπή. Γιατί πράγματι, φίλες και φίλοι, το έχω πει πολλές φορές και το εννοώ, θα το ξαναπώ εδώ πέρα, στην Πάτρα, οι επόμενες εκλογές θα είναι οι πιο κρίσιμες της μεταπολίτευσης. Αυτές θα κρίνουν αν θα πάμε μπροστά ή αν θα γυρίσουμε πίσω, αν θα ρισκάρουμε νέες περιπέτειες ακυβερνησίας ή αν θα συνεχίσουμε στο δρόμο της σιγουριάς και της ευημερίας, όπως πορευθήκαμε αυτά τα 4 χρόνια. Έχοντας κυβερνήτη και πλήρωμα στο εθνικό σκάφος που έδειξαν ότι μπορούν να δαμάζουν μεγάλες τρικυμίες όπως αυτές που περάσαμε και ξεπεράσαμε όλες και όλοι μαζί. Νέα πρόσκληση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για debate απευθύνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολίτες στα Γρεβενά και τόνισε πως αν ο κύριος Μητσοτάκης είχε πιστικά επιχειρήματα για τους ψηφοφόρους, θα δεχόταν την πρόσκληση. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η στρατηγική της είναι να κερδοσκοπήσει με την περιουσία της μεσαίας τάξης και προειδοποίησε ότι με την πολιτική της θα ακολουθήσει τσουνάμι πληστηριασμών τους επόμενους μήνες. Οι εκλογές της 21ης του μήνα δεν είναι εκλογές χαλαρής ψήφου. Είναι εκλογές που βγάζουν κυβέρνηση. Μην τους πιστεύετε. Αν είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μισή μονάδα, η Νέα Δημοκρατία θα θελήσει να πάρει αυτή την ευκαιρία για να φτιάξει κυβέρνηση κουρελού με εκβιασμούς, με πιέσεις, ακόμα και με αποστασίες. Όπως είναι γνωστό ότι αυτή η οικογένεια γνωρίζει το know-how. Το μόνο που μπορεί να ματαιώσει αυτό το σχέδιο είναι η πρωτιά στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι η νίκη, είναι η καθαρή νίκη στις 21 του Μάη που θα ανοίξει το δρόμο για την αλλαγή. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή αλλαγή. Μητσοτάκης ή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας από την επόμενη μέρα. Μας κατηγορούν αυτές τις μέρες γιατί αλήθεια ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει με τα συνθήματα της δεκαετίας του 80, τους πονάει που μιλάμε για την αλλαγή. Διότι τα συνθήματα αυτά δεν αποτελούν ιδιοκτησία κανενός. Οι μεγάλες κατακτήσεις του λαϊκού κινήματος και της δημοκρατικής παράταξης στον τόπο μας ανήκουν σε όλους τους δημοκράτες πολίτες. Και αν τα συνθήματα αυτά έχουν γίνει για άλλη μια φορά επίκαιρα, γι' αυτό ευθύνεται η δεξιά που δεν άλλαξε. Η δεξιά του κύριου Μητσοτάκη που ξεπέρασε και τον πατέρα του την τριετία 90. Σήμερα το μεσημέρι στην Άρτα, τώρα εδώ στην Πρέβεζα, όπου πηγαίνω, όπου βρίσκομαι αυτές τις μέρες, δεν ψάχνω να βρω ανθρώπους να με χαιρετήσουν. Είναι γεμάτες οι πλατείες, είναι γεμάτοι οι δρόμοι, είναι γεμάτη με αισιοδοξία. Είναι γεμάτη με αυτοπεποίθηση. Άλλοι ψάχνουν να βρουν ανθρώπους να τους χαιρετήσουν. Θέλω να αφιερώσω αυτό το σύνθημα στους φίλους και στις φίλες των υπόλοιπων προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα και να τους πω αν υπάρχει μία παρακαταθήκη από τους αγώνες και τις κατακτήσεις του λαού μας για την αλλαγή και τη δημοκρατία είναι να θυμόμαστε ότι ο εχθρός μας απέναντί μας δεν είναι οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Ο εχθρός μας είναι ένας, η δεξιά του κύριου Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο εχθρός μας. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας. Ο τηλεοπτικός σταθμός ΜΕΚΑ απέστειλε πρόσκληση σε εμένα και στον κύριο Μητσοτάκη τη μεθεπόμενη εβδομάδα να πάμε οι δυο μας εκεί σε ένα debate για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για τις θέσεις των κομμάτων που διεκδικούν την πρωτιά. Τι λέτε, να πάω? Τι λέτε, θα έρθει?
Δεν θα έρθει. Γιατί δεν θα έρθει, ρε παιδιά. Δεν θα έρθει. Γιατί φοβάται, αλήθεια. Όποιος φοβάται δεν μπορεί να διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού. Εγώ θα τον περιμένω εκεί. Και ας μην έρθει. Σίγουρα όμως στο ραντεβού της 21ης του Μάη να έρθει, θέλει δεν θέλει. Και εκεί ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες. Δεν ψηφίζουν τα παπαγαλάκια. Δεν ψηφίζουν οι δημοσκόποι. Εκεί ψηφίζουν οι Έλληνες. Από την Καλαμάτα, όπου μίλησε σε συγκέντρωση του κόμματός του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι στις 21 Μαΐου το διακύβευμα δεν είναι αν το ΠΑΣΟΚ γίνει ένα μεγαλύτερο κόμμα, αλλά αν κάθε δημοκράτης και προοδευτικός πολίτης ξαναβρει το σπίτι του. Αναφερόμενος στη συζήτηση περί συνεργασιών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν είναι να μοιράσουμε τα υπουργεία, τους γενικούς γραμματείς και τους διοικητές οργανισμών. Πρόκειται για προγραμματικές συγκλήσεις, πρόσωπα κοινής αποδοχής, πρόσωπα που μπορούν να υπηρετήσουν αυτές τις συνεργασίες. Ανοίγουμε δρόμους λογικής και προόδου απέναντι στα κατεστημένα, στη συντήρηση, στον λαϊκισμό και τον ελιτισμό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι 21 Μαΐου είναι μια πολύ κρίσιμη ημερομηνία για την πατρίδα. 21 Μαΐου το διακύβευμα δεν είναι αν το ΠΑΣΟΚ γίνει ένα μεγαλύτερο κόμμα. Το πραγματικό διακύβευμα είναι αν κάθε δημοκράτης, κάθε προοδευτικός πολίτης ξαναβρει το σπίτι του, το σπίτι της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ευημερίας, της προόδου του ελληνικού λαού. Αυτό το σπίτι που σφράγισε τα χρόνια της μεταπολίτευσης, που έφτιαξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που έφτιαξε την ισχυρή δημόσια παιδεία, που έδωσε δυνατότητες στο παιδί του αγρότη, του κτηνοτρόφου να σπουδάσει, να κάνει οικογένεια, να πετύχει στη ζωή του. Το κόμμα αυτό που ήρε όλες τις διακρίσεις, πολιτικές, θρησκευτικές, και ένωσε τους Έλληνες, χωρίς να φοβάται, χωρίς να διχάζει. Γιατί λοιπόν είναι ανάγκη για το μέλλον της πατρίδας να αναγεννηθεί η δημοκρατική παράταξη? Διότι πολύ απλά οι πολιτικοί μας αντίπαλοι έχουν μόνο ένα όπλο στα χέρια τους. Να διχάζουν το ελληνικό λαό. Έχουν στήσει δύο παρακρατικούς μηχανισμούς στο διαδίκτυο. Προσπαθούν να απαξιώσουν την έγκυρη δημοσιογραφία, τους πολιτικούς που μιλούν προγραμματικά, όσους ανθρώπους αγωνίζονται για κάτι καινούριο, διαφορετικό, κρατώντας τη χώρα δεμένη σε ένα πολύ κακό παρελθόν. Σε ένα παρελθόν που νομίζαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω μας πριν δεκαετίες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τα δύο αυτά κόμματα από το 2014 και μετά, μπορώ να πω και πιο πριν, αν θεωρήσουμε ορόσημο την ημερομηνία που ο κύριος Καραμαλής παρέδωσε στο ΠΑΣΟΚ μια χρεοκοπημένη Ελλάδα, από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένα λυσαλαίο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Προσπάθησαν να χρεώσουν τα πάντα σε ένα κόμμα το οποίο ιστορικά προσέφερε πολλαπλάσια στην πατρίδα από ό,τι αυτή. Δεν είναι μόνο τι λες, είναι και ποιος το λέει. Και απέναντί μας έχουμε δύο αναξιόπιστα και επικίνδυνα συστήματα εξουσίας. Εγώ λοιπόν καλώ όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά να αγκαλιάσουμε τις αγωνίες τους, να ακουμπήσουν πάνω μας την ελπίδα τους, διότι ο λόγος μας είναι αξιόπιστος, είναι τεκμηριωμένος, είναι συγκεκριμένος. Εμείς δεν παίζουμε το παιχνίδι της διχόνοιας, ούτε το παιχνίδι της τοξικότητας. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο ελληνικός λαός θα σταθεί όρθιος, μόνο αν σταθεί όρθια η νέα γενιά και πολύ περισσότερο αν είναι ενωμένος στις μεγάλες παγκόσμιες αλλαγές. Αυτό είναι το όραμά μας για την πατρίδα. Και όχι μια πατρίδα που θα γίνεται πυρηνικό ατύχημα στην Ουκρανία ή πόλεμο σε μια άλλη χώρα και θα τσακώνεται στην Ελλάδα με το παραμικρό ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα σοβαρό πολιτικό σύστημα. Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό, στον ελληνικό, αλλά αξίζουν πολύ περισσότερα και είμαστε εδώ όλοι μαζί για να το προσφέρουμε στις 21 Μαΐου, οικοδομώντας τη νέα ελπίδα με το λόγο της προόδου και της προοπτικής.
Τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε από την Αλεξανδρούπολη κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για κοινά συμφέροντα, εκτίμησε πως όλη η επαρχία είναι αντικειμένη από 40.000 τροκτικά και κάλεσε τους Έλληνες να ψηφίσουν την Ελληνική Λύση. Δουλεύει το χέρι, δεν είναι βρωμικό. Μεγάρα. Μεγάρα. Δικά μας είναι, δεν εισαγόμενα. Εγώ θέλω ο Έλληνας να πάει στην κάλπη 21 Μαΐου να σκεφτεί λογικά. Να μην διακατέχεται από το σύνδρομο, και το λέω, της Στοκχόλμης. Δεν μπορείς να ψηφίζεις αυτόν που σε δολοφόνησε οικονομικά, κοινωνικά, ηθικά, πολιτικά. Σφοδρή επίθεση κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε από την Κόρινθο ο Γιάννης Βαρουφάκης. Κληθείς κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου να σχολιάσει όσα είχε πει για εκείνον σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, ο κύριος Βαρουφάκης απάντησε: «Δεν θα σχολιάσω αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Λυπάμαι γιατί για κάποιο καιρό συμπορευτήκαμε όμορφα για έναν ωραίο αγώνα. Με οποιονδήποτε έχω συμπορευτεί, έστω και για μία ημέρα, σε έναν ωραίο αγώνα, με θλίβει να βλέπω μία ηθική τσουλήθρα, μία ηθική κατηφόρα». Το έλεγε μέχρι χτες. Χτες είπε κάτι άλλο. Για κοιτάξτε εδώ. Και δεν θα το σχολιάσω αυτό που είπε χτες, γιατί ξέρετε... Είμαι σίγουρος ότι θα θέλετε. Αλλά θα με επιτρέψετε να πω μόνο αυτό το οποίο μου κάνει καρδιά να πω. Λυπάμαι, γιατί για κάποιο καιρό συμπορευτήκαμε όμορφα σε έναν ωραίο αγώνα. Με οποιοδήποτε έχω συμπορευτεί, έστω και για μία μέρα, σε έναν ωραίο αγώνα, με θλίβει να βλέπω μία ηθική τσουλήθρα, μία ηθική κατηφόρα. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Κάλεσμα στους εισαγγελείς όλης της χώρας να θέσουν υψηλά στις προτεραιότητές τους τη διαφύλαξη της απρόσκοπτης πρόσβασης στις παραλίες, απίφθινε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο που εστάλει στους εισαγγελείς όλης της χώρας, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες και είναι καθήκον των εισαγγελέων να σταματήσουν όσους τυχόν έχουν περιορίσει δια της επιχειρηματικής ή άλλης παρουσίας τους στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις ακτές. Χαρακτηρίζει μάλιστα το ζήτημα φλέγων. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, καλεί τους εισαγγελείς όλης της χώρας να επιδείξουν ιδιαίτερη αυστηρότητα σε περιστατικά οικειοποίησης παραλίων από επιχειρήσεις ή κατοικίες. Ιδιωτικές παραλίες ο νόμος δεν γνωρίζει. Αν δε, ενάντια στο νόμο και ανήθικα κοινωνικά, στις περιοχές αρμοδιότητάς σας υπάρχουν τέτοιες, λόγω της μακροχρόνιας παντελούς αδιαφορίας των αρχών και της έλλειψης παντός ελέγχου, πρέπει με την εισαγγελική δράση μας να επαναφέρουμε τα πράγματα στην προτέρα νόμιμη κατάσταση. Όχι μόνοι μας βεβαίως, αλλά με τη συνδρομή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Πας δε αντιλέγων και εφόσον εκούσια δεν συμμορφώνεται στο νόμο, πιθαναγκάζεται δια τούτο, δια μέτρων δικονομικού καταναγκασμού, ένταλμα σύλληψης στα αυτόφορα κακουργήματα και πλημελήματα, κατά σχέσεις με διαταγή όλων των πραγμάτων και αντικειμένων που έχουν σχέση με το έγκλημα, κατεδάφιση άμεση των παράνομων κατασκευών κλπ. Αναφέρει. Σε λύση οδηγείται το διπλό ακτοπλοϊκό πρόβλημα στα Βόρεια Δωδεκάνησα με πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με σκοπό αφενός την πύκνωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς την Αστιπάλαια, αφετέρου δε την επαναδρομολόγηση του πλοίου νήσος Κάλυμνος. Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης, ο οποίος είναι και μέλος του ΣΑΣ, τις τελευταίες ημέρες είχε σειρά επαφών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με κυβερνητικά στελέχη, με τον Δήμαρχο Καλύμνου Δημήτρη Διακομιχάλη και με το ΔΣ της ΑΝΕΚ με σκοπό την εξέβρεση λύσης. Το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ, στην οποία ο Περιφερειάρχης συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη και σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου Καλυμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίου και την Εύη Κουκιαίνη, την προσεχή Δευτέρα επίκειται έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑΣ και ταυτόχρονα απόσυρση όλων των προσφυγών που έχουν κατατεθεί από την ΑΝΕΚ για τη γραμμή Κος Κάλυμνος Αστιπάλαια. Τέλος καλό, όλα καλά. Εγώ όλη αυτή την περίοδο ξέρετε ότι δεν μιλούσα.
γινόντουσαν πολύ λεπτοί χειρισμοί σε όλα τα επίπεδα. Κυρίως βέβαια με την κυβέρνηση. Δημιουργήθηκαν αδιέξοδα. Δεν σας το κρίνω. Όμως στα αδιέξοδα πρέπει να δείτε και λύσεις. Είχαμε επαφές και με τον Περιφερειάρχη. Όταν αξιολογήσαμε ότι έπρεπε να αλλάξει το επίπεδο που θα λαμβανόντουσαν οι αποφάσεις σε απόλυτη και αγαστή συνεργασία με τον κύριο Περιφερειάρχη, ξεκινήσαμε την κουβέντα από μηδενική βάση, είδαμε όλα τα δεδομένα τώρα από το τελευταίο τριήμερο και χθες σε διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είπα στον πρόεδρο και το συγκάλεσε εκτάκτως χθες το βράδυ και συμμετείχε ο Περιφερειάρχης σε την διάσκεψη, καταλήξαμε στην εξής θέση. Το Κάλυμνος πλέον θα εκτελεί σε εβδομαδιαία βάση 5 δρομολόγια τα εξής: Κάλυμνο Κο, επιστροφή Αστυπάλαια, επιστροφή από Αστυπάλαια προς Κάλυμνο, ξανά Κο και θα τελειώνει το δρομολόγιο εδώ στο νησί μας. Τα δεδομένα τα οικονομικά αυτό μετράει. Επιδοτούμενο δρομολόγιο, έτσι. Επιδοτούμενο δρομολόγιο, μας ικανοποιούν απόλυτα. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η σύνδεση λιμάνι Καλύμνου, λιμάνι Κο, 4 φορές την ημέρα, 2 φορές πήγαινε έλα. Ακριβώς. Και βέβαια η Αστυπαλιά, όπως φέρες χαριτολογώντας είπε ο Περιφερειάρχης, στο τέλος βγαίνει πάντα κερδισμένος από μηνέας. Θα μιλήσω μαζί του. Ήταν, κυρία Κουκιαίνη, μια πραγματικά δύσκολη περίοδος. Εγώ σας λέω ότι έχω χειριστεί πολλές κρίσεις στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. Δεν σας κρύβω ότι ήταν η δυσκολότερη κρίση που διαχειρίστηκα. 400 μέτρους. Μία ναυτιλιακή εταιρεία με το συγκεκριμένο πλοίο να προσφέρει εθνικές υπηρεσίες για 30 και πλέον χρόνια, φτάνοντας μέχρι τη Σάμο, χωρίς να αφήνουμε τα νησιά Θαλμακονήσι, Αγαθονήσι, Λειψούς. Μην βλέπετε τώρα οι Λειψοί που έχουν εκτιναχθεί. Κάποιες δεκαετίες. Ναι, τότε πριν ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έμεινε μόνη η Αστυπάλαια με ένα δρομολόγιο τη βδομάδα για αρκετούς μήνες τώρα. Καταλαβαίνετε ότι εγώ έπρεπε να λύσω μία εξίσωση μαζί με τον πρόεδρο της ΑΝΕΚ, τον κύριο Θανάση, πάρα πολύ δύσκολη. Νησιώτες από τη μία μεριά, οι δήμαρχοι να λένε τα δικά τους, διότι έτσι πίστευαν ότι εξυπηρετείται το συμφέρον των δημοτών τους. Ο Δήμαρχος της Αστυπαλιάς χωρίς ουσιαστικά σύνδεση με ένα δρομολόγιο εδώ και μήνες. 400 μέτοχοι από εδώ. Το καράβι ήρθε από μετασκευή, με ό,τι αυτό σημαίνει. Εγώ λοιπόν που είχα την τελική ευθύνη έπρεπε να λύσω αυτή την εξίσωση. Δύσκολη. Πολύ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γιώργο τον Χατζημάρχη, ο οποίος ξέρει την κατάλληλη στιγμή να παρεμβαίνει. Ξέρει. Τον Γιάννα Πετρίτη, τον Υπουργό Επικρατείας και τον Πλακιωτάκη, τον Γιάννη, που, εν πάση περιπτώσει, τα δανακλαστικά τους έδρασαν σύντομα και καταφέραμε και βρήκαμε αυτή τη λύση. Την Δευτέρα γίνεται ΣΑΣ. Η συγκριτής θα είναι ο κύριος Περιφερειάρχης. Εμείς πριν το ΣΑΣ θα αποσύρουμε όλα τα διοικητικά μέτρα τα οποία ασκήσαμε, ώστε
να κάνει τα δρομολόγια του και το Σκιαδενή, επιστρέφει δηλαδή στη γραμμή το Σκιαδενή μετά την παρέτηση των διοικητικών παύλα-ένδικων μέσων που εμείς... Αποσύρονται τα ασφαλιστικά. Ακριβώς. Και γι' αυτό είπα τέλος καλό, όλα καλά. Ενημερώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Λιμεναρχείο Σίμης για ακυβερνησία του σκάφους Μαρινγκρέτ, σημαία Σουηδίας λόγω μηχανικής βλάβης στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Αγίας Μαρίνας της νήσου Σίμης. Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και για το σημείο απέπλευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, το οποίο εντόπισε το ανωτέρω σκάφος με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Στο εν λόγω σημείο μετέβηκε το ιδιωτικό σκάφος Άλμπατρος, το οποίο ρημούλκησε το Μαρινγκρέτ με ασφάλεια στον όρμο Πέδη της νήσου Σίμης. Από τη λιμενική αρχή Σίμης, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Μαρινγκρέτ μέχρι προσκομίσεως βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από αρμόδιο φορέα, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια τριών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδα από το χώρο στάθμευσης του λιμανιού της Ακαντιάς μέχρι την πλατεία Σίμης. Τα δρομολόγια θα είναι δωρεάν και θα γίνονται ανά 20 λεπτά από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Για το θέμα αυτό παραχώρησε την 5η συνέντευξη τύπου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτιστικών μνημείων και υπηρεσίας δόμησης κ. Στέφανος Δράκος μαζί με τον διευθυντή της Ρόδα κ. Φώτη Καραμανόλη. Σήμερα που γνωρίζετε δίνουμε μια από κοινού συνέντευξη με το Ρόδα που αφορά την ηλεκτροκίνηση και την εξυπηρέτηση των κατοίκων επισκεπτών από το λιμάνι της Ακαντιάς, όπου έχουμε χωροθετήσει τις θέσεις στάθμευσης, μέχρι τη Μεσαιωνική Πόλη. Να πούμε ότι είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή που έχει εγκαταστήσει το δίκτυο ηλεκτροκίνησης εντός της Μεσαιωνικής Πόλης, που έχει σκοπό να αποσυμφορήσει το πρόβλημα της κίνησης των οχημάτων εντός Μεσαιωνικής Πόλης, και έχουμε χωροθετήσει τις θέσεις στάθμευσης στο λιμάνι της Ακαντιάς με σκοπό να λύσουμε το πρόβλημα. Να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα του κυκλοφοριακού και της αποσυμφόρησης της περιοχής γύρω από τη Μεσαιωνική Πόλη. Αναφορικά τώρα με την προγραμματική σύμβαση που έχουμε συνάψει, περιλαμβάνει το δρομολόγιο από το λιμάνι της Ακαντιάς με τρεις ενδιάμεσες στάσεις μέχρι την πύλη της Σίμης. Εκτελεί τρία δρομολόγια την ώρα και ξεκινάει σε 7 το πρωί μέχρι τις 1 το βράδυ. Η σύμβαση έχει έναρξη στις 1 Μαΐου μέχρι 30 Οκτωβρίου. Αυτό έχει ως σκοπό οι κάτοικοι, και αυτό είναι μια παρότρινση δική μας και μια πρόσκληση, να πάνε επιτέλους να παρκάρουν τα οχήματά τους στο πάρκινγκ που έχουμε χωροθετήσει. Θέλω πραγματικά να οι πολίτες της Ρόδου και οι επισκέπτες να αγκαλιάσουν αυτό το μέτρο, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά και η ανάγκη είναι πάρα πολύ μεγάλη, ώστε να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται με το κυκλοφοριακό πρόβλημα και τις θέσεις στάθμευσης γύρω από τη Μεσαιωνική Πόλη. Από εκεί και πέρα, εντός των τυχών, έχουμε την ηλεκτροκίνηση, όπου εκτελούνται τρεις διαφορετικές γραμμές από τις 7 το πρωί μέχρι τις 1 το βράδυ, με μια στάση 3 με 5 το μεσημέρι. Και υπάρχει ένα τέταρτο αυτοκίνητο το οποίο θα είναι on call για έκτακτες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη τραυματισμών, εξυπηρέτηση υπερηλίκων, αμαία κτλ. Επίσης ενισχύεται ο στόλος της ηλεκτροκίνησης με ένα ασθενοφόρο. Όπως είδαμε τα περασμένα χρόνια, η ηλεκτροκίνηση έδωσε χείρα βοηθείας στο ΕΚΑΒ και πραγματικά σώσαμε ζωές σε σημεία τα οποία ήταν δυσπρόσιτα για το ασθενοφόρο. Υπήρξαν αποστολές, τις οποίες το ηλεκτροκίνητο μετέφερε ασθενείς μέσα από πολύ στενούς δρόμους, τους μετέφερε στο ΕΚΑΒ και έτσι σώθηκαν ζωές. Πάμε ένα βήμα παραπάνω λοιπόν. Φέτος έχουμε και ασθενοφόρο ηλεκτροκίνητο και επιπλέον έχουμε πάρει ένα όχημα το οποίο θα είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες, κινητικά προβλήματα, το οποίο το άτομο με κινητικά προβλήματα θα μπορεί να μπει κατευθείαν με το καρότσι πάνω στο ηλεκτροκίνητο χωρίς να χρειαστεί να κατέβει από αυτό. Εμείς έχουμε υπογράψει μια προγραμματική σύμβαση και αυτή την εκτελούμε εδώ και 3 χρόνια. Είναι ο τρίτος χρόνος πια σε πλήρη λειτουργία. Πιστεύω ότι τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και φαίνεται αυτό
και στους πολίτες και σε όλους. Παίρνουμε μόνο συγχαρητήρια στο τέλος με αυτή την κίνηση και την προγραμματική σύμβαση. Δεν έχουμε ακούσει παράπονα, ούτε εμείς, ούτε η υπηρεσία του Αντιδημάρχου. Και φέτος θα αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τη λειτουργία και θα ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο και τα δρομολόγια. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος πριν, θα έχουμε ασθενοφόρο, θα έχουμε περισσότερο λεωφορείο και θα λειτουργεί περισσότερες ώρες. Και ελπίζουμε να το στηρίξει, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, ο κόσμος το λεωφορείο, γιατί πέρυσι δεν το στηρίξε όσο έπρεπε. Έχει ξεκινήσει αρκετά καλά η σεζόν, η φετινή σεζόν. Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη οδηγών, αλλά μιλήσαμε και σήμερα με το ΑΣΕΠ. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα, αν όχι σήμερα ή αύριο, θα έρθει η έγκριση του ΑΣΕΠ που θα είναι για 36 οδηγούς. Οπότε περιμένουμε με το που έρθει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και να προσλάβουμε κόσμο. Εντός των τυχών της μεγάλης πόλης θα λειτουργήσουν και φέτος τρεις δρομολογιακές γραμμές με ηλεκτροκίνητα οχήματα, ενώ ο Δήμος θα προμηθευτεί και ηλεκτροκίνητο μικρό ασθενοφόρο, το οποίο θα χρησιμοποιούν οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν θα καλούνται σε περιστατικά τα οποία δεν μπορεί να προσεγγίσει μεγάλο ασθενοφόρο. Μιλώντας για αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων εντός του μνημείου, κάτι που αποτελούσε μείζον πρόβλημα, ειδικά κάθε σεζόν, ο Αντιδήμαρχος θύμισε ότι έχουν τοποθετηθεί οι έξυπνες κάμερες στις 7 εισόδους της πόλης, της παλαιάς πόλης. Να πούμε όσον αφορά την κίνηση μεσονική πόλη. Όπως γνωρίζετε, έχουν μπει οι σχετικές έξυπνες κάμερες στις 7 εισόδους της μεσονικής πόλης με τις αντίστοιχες μπάρες. Υπάρχει ένας κανονισμός κυκλοφορίας που αφορά κυρίως τους μόνιμους κατοίκους, όπου επιτρέπεται η κίνηση αυτών μέσα στη μεσονική πόλη. Και από εκεί και πέρα, οι προμηθευτές ή οι καταστηματάρχες έχουν δικαίωμα εισόδου μέχρι τις 9 το πρωί. Μέχρι τις 9 το πρωί, μάλλον, θα πρέπει να εξέλθουν από την μεσονική πόλη. Από εκεί πέρα, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες ατόμων οι οποίοι πρέπει να επισκεφθούν ανθρώπους ηλικιωμένους, συγγενείς που έχουν πάρει κατ' εξαίρεση άδεια εισόδου. Και με τον τρόπο αυτό έχουμε καταφέρει και έχουμε περιορίσει κατά πολύ την κίνηση. Σκεφτείτε ότι το πρώτο διάστημα που κρατούσαμε στατιστικά μειώθηκε περίπου στις 3.500 η κίνηση των οχημάτων εντός μεσαιωνικής πόλης. Και βέβαια όλο αυτό έχει γίνει πάντα με τη συμβολή και του ΡΟΔΑ, με την προγραμματική σύμβαση που έχουμε υπογράψει, και της ηλεκτροκίνησης, όπου, όπως σας είπα, ναι μεν απαγορεύσαμε την κίνηση των οχημάτων για τα άτομα που δεν είχαν δικαίωμα να κινούνται με τα αυτοκίνητα, αλλά τους δώσαμε τη λύση με το ηλεκτροκίνητο. Δηλαδή, το πλάνο ήταν συνολικό από την αρχή. Κάποιος που θέλει να μπει στην παλιά πόλη θα παρκάρει το αυτοκίνητό του στο λιμάνι, θα παίρνει το λεωφορείο. Η διαδρομή είναι γύρω στα 4 λεπτά από το λιμάνι της Ακαδίας μέχρι την πλατεία Σίμης, και εκεί μπορεί να πάρει το ηλεκτροκίνητο και να μεταφερθεί όπου θέλει εντός της μεσαιωνικής πόλης. Να πούμε ότι το κόστος της προγραμματικής σύμβασης που το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Δήμος είναι 200.000 ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και όλα αυτά τα πράγματα είναι δωρεάν προς όφελος των πολιτών. Η ομάδα του Καλλίνιου Επεμβατικού Καρδιολόγου Μιχάλη Κουτούζη, διευθυντή της 7ης Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία, προχώρησε σε μία ακόμη πρωτοπόρα επέμβαση σε διαδερματική εμφύτευση βαλβίδας. Επιτυχής ήταν η διαδερμητική εμφύτευση βαλβίδας σε ασθενή με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας και καρδιακή ανυπάρκεια που έγινε στο Νοσοκομείο Υγεία από την ομάδα του Καλλιμνιακής Καταγωγής Επεμβατικού Καρδιολόγου Μιχάλη Κουτούζη, ο οποίος συνεχίζει τις πρωτοποριακές μεθόδους που ξεπέρασαν τα διεθνή στάνταρ, με στόχο κυρίως να υποφέρει λιγότερο ο ασθενής, να έχει καλύτερη ποιότητα ανάρρωσης με ελάχιστο χρόνο νοσηλείας, γιατί θεωρεί τον άνθρωπο σκοπό και όχι μέσο. Η Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ θυμήθηκε από το Τμήμα Μαιευτικής και τη Διοίκηση του Βουβάλιου Νοσοκομείου Καλλίμνου με τη σημερινή ενημερωτική παρουσίαση που διοργανώθηκε στον προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου σήμερα το πρωί 6 Μαΐου με τον ηλιόλουστο καιρό να συνδράμει στην επιτυχημένη παρουσίαση. Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑ και το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού μας Κέντρο Υγείας στο Βουβάλιο συνεχίζει μάλλον τις ενημερωτικές του εκδηλώσεις. Το Τμήμα Μαιευτικής έχει συγκεντρωθεί γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές.
Έχει συγκεντρωθεί λοιπόν στο αύριο χώρο του αναγνωστηρίου για ενημέρωση γύρω από θέματα που απασχολούν τη γυναίκα και, όμως, και όχι μόνο. Περισσότερο όμως θα μας πει και ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Φανιός, αλλά και, και από το τμήμα αμοιευτικής του νοσοκομείου μας. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας της ΜΕΑΣ, η οποία ήταν χθες. Κάθε 5 Μαΐου εορτάζεται αυτή η ημέρα. Είναι μια μέρα στην οποία τιμούμε τις ΜΕΕΣ όλων των νοσοκομείων και γενικά το επάγγελμα της ΜΕΑΣ. Όπως ξέρετε, η ΜΕΑ είναι μια πολύ σημαντική ειδικότητα για το θέμα της γυναίκας που είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Πριν την εγκυμοσύνη, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια του τοκετού και μετά στην περίοδο της πρώτης μέρες της ζωής του νέου παιδιού και για την έγκυο, ξέρετε, για τη γυναίκα που μετά γεννάει και πρέπει να προσέχει το παιδί. Άρα λοιπόν η ΜΕΑ είναι πολύ πολύ σημαντικός παράγοντας σε όλη αυτή την πολύ πολύ έτσι, σημαντική ζωή για μια γυναίκα. Οπότε εδώ τιμούμε τις ΜΕΕΣ μας και γι' αυτό είναι όλες εδώ του νοσοκομείου μας. Θέλω να πω ότι η μονάδα του νοσοκομείου μας, το νοσοκομείο τμήμα, είναι ένα πρότυπο πραγματικά. Πρότυπο τμήμα. Συνεχώς είναι στις επάλξεις και συνεχώς όλος ο κόσμος εκεί που έχει θέλει τη βοήθεια του μαιευτικού μας τμήματος την έχει. Εδώ σε αυτό το χώρο θέλουμε να τονίσουμε την παρουσία μας και τη συμβολή μας δίπλα στη γυναίκα από την εμιναρχή μέχρι και την εμινόπαυση. Δεν περιορίζεται το επάγγελμά μας μόνο στο θυλασμό και στην περιγεννητική περίοδο, παρόλο που αυτό είναι το πιο γνωστό. Μπορούμε να σταθούμε δίπλα στη γυναίκα και στην οικογένεια και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής. Κύριε Βρατού. Με αφορμή την ημέρα της ΜΕΑΣ, αποφασίσαμε να βγούμε έξω από το νοσοκομείο, να κατέβουμε εδώ, κοντά στην κοινωνία και σε άντρες και σε γυναίκες, να ενημερώσουμε το πού είμαστε, να δώσουμε τα τηλέφωνά μας και να πούμε βασικά ότι μπορεί να απευθυνθεί κάποιος σε εμάς, όχι μόνο για εγκυμοσύνη, όχι θυλασμό, αλλά και στην εφηβεία. Μπορούν να έρθουν σε εμάς για να ενημερώσουμε για την αντισύλληψη, για τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα. Μπορεί να έρθει κάποια μεγαλύτερη κυρία για την. Είναι πολύ μεγάλο το φάσμα, έτσι. Η εμινόπαυση, ο θυλασμός βασικά, η εγκυμοσύνη, ο οικογενειακός προγραμματισμός, το τεστ ΠΑΠ, η ψηλάψη μαστού. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Σε έχουν εκπαιδευτεί σε πολλούς τομείς. Οπότε θα δώσουμε τα τηλέφωνά μας, θα δώσουμε πού μπορούν τα ειδικά προσπέρτης που υπάρχουν εδώ, τα οποία μπορούμε να τα μοιράσουμε, για να έρθουν να απευθυνθούν σε εμάς για οποιοδήποτε λόγο, για οτιδήποτε τους απασχολεί. Στο υποανακαίνιση ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου, στο χώρο που ονομάζεται πλέον Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας, έγινε το Σάββατο 6 Μαΐου μια μεγάλη μουσική βραδιά υπό την διεύθυνση του μουσικού Νίκου Κούρου και τη συμμετοχή 10 κορυφαίων καλλιτεχνών της Καλύμνου. Για το χώρο και τη βραδιά μίλησαν στο φακό του Παλμού της Καλύμνου ο Δήμαρχος και ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Κούρος, για τον οποίο ο Δημήτρης Διακομιχάλης ανακοίνωσε πως θα είναι υπεύθυνος της καλοκαιρινής εκδήλωσης του Ποκινήματος των Σφουγγαράδων. Σαββάτο 6 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στο Παραδείσου τα Τραγούδια, μια μουσική, μεγάλη μουσική βραδιά με το Πάνθεον των Καλυμνίων Μουσικών, με επικεφαλή στη διεύθυνση τον συμπατριώτη μας τον κύριο Νίκο Κούρο. Μια διοργάνωση του Δήμου Καλυμνίου με χορηγό τους τους αδελφούς Νομικάριο. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στο ανακαινισμένο και υποεξέλιξη εργασιών πολιτιστικό κέντρο του νησιού μας. Απόψε ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, η οποία οργανώθηκε με πολύ νεράκι και θα απολαύσουμε όλοι τις μελωδίες, τα ακούσματα που την ευθύνη τους την έχει ο αρχιμουσικοσυνθέτης, ο συμπατριώτης μας, ο Νίκος ο Κούρος. Στον οποίο, να πω και κάτι έτσι, γιατί δεν θέλω να με προλαβαίνουν κάποιοι στο τέλος. Για πείτε. Είναι υπεύθυνος, του έχω πει, θα αναλάβει υπεύθυνος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλυμνίων, Παύλα, θα το πω αλλιώς, την δημιουργία ενός φεστιβάλ που θα γίνει θεσμός στο νησί μας. Αυτό το καλοκαίρι που μας έρχεται.
Προσπαθούμε να το κάνουμε από τώρα. Έπρεπε να έχει γίνει λόγω κορονοϊού, λόγω άλλων πραγμάτων, δεν τα καταφέραμε. Όμως ο Νίκος έχει πάρει τις κατάλληλες οδηγίες, τις κατάλληλες εντολές με τους συνεργάτες του, προκειμένου να έχουμε μια οργανωμένη πολιτιστική κατάσταση στα πράγματα. Και βέβαια συνεργάζεται στενά με την αντιδήμαρχο, την κυρία Ρένα Μαγκάκη, η οποία δυστυχώς μας λείπει τις τελευταίες 20 μέρες. Όμως συνεργάζεται στενά για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και απόψε, επειδή θα πω δύο λόγια και για την ανακαίνιση του πολιτιστικού μας κέντρου, απόψε θα ανακοινώσω και επίσημα ότι ο Νίκος Οκούρος, βέβαια το γνωρίζει εδώ και πολλούς μήνες, θα αναλάβει ως υπεύθυνος για το αποκίνημα των Σφουγγαράδων. Το αποκίνημα των Σφουγγαράδων είναι μια διαδικασία η οποία μονοσήμαντα κινείται σε επίπεδο Δήμου, διότι η Σφουγγαροσύνη στην Κάλυνο ήταν ταυτισμένη με την Δημογεροντία Καλύμνου. Δεν μπορεί να γίνει υποκίνημα των Σφουγγαράδων, μια διαδικασία την οποία συζητάμε εδώ και περίπου 2 χρόνια με τον Νικό. Πριν κάνω στη Χάλκη την αντίστοιχη εκδήλωση, που και εδώ πρέπει να το δικαιολογήσω και να πω ότι δεν είναι μόνο ο Ικάλινος, ο Σφουγγαρότοπος που έχει δικαίωμα να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι και άλλα 5-6 νησιά, άσια επαναλλαγικό επίπεδο, που είχαν βουτυχτάδες, είχαν τα σχετικά σφουγγαράδικα καΐκια και έχουν και αυτά την ιστορία. Ωραία, επιτρέψτε μου, κύριε Δήμαρχε, να πάμε στη σημερινή έτσι, βραδιά, να μας πει δύο λόγια και ο κύριος Κούρος. Όχι το περιεχόμενο, αλλά μια ιδέα. Εγώ τελειώνω λέγοντας ότι ο Νίκος ο Κούρος είναι ένας δικός μας άνθρωπος και μπαίνει για τα καλά στα τοπικά δρόμενα. Ανακοινώσει άλλου είδους θα τις κάνουμε σε μεταγενέστερο χρόνο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Κούρο. Και να τους ευχαριστήσω επιπλέον για την ευκαιρία που μου δίνουν να προσπαθήσω. Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Αιγαίο. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.